Θέλω να πω δύο λόγια. Εργάζομαι εδώ 3 χρόνια στη ΔΕΙΑΚ, σαν συμβασιούχος. Πήραν μια απόφαση εχθές, θέλανε κάτι τσέκι και κάποιο έργο μεγάλο που θέλανε να κάνουν. Και επειδή εμείς είμαστε εργαζόμενοι συμβασιούχοι που βγήκαν κάποια αποτελέσματα από κάποια απόφαση από το δικαστήριο, υποτίθεται ότι τη χάσαμε, ζητήσαμε από τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο να πάρουν απόφαση να γίνει ορισμένου χρόνου η συμβάση αορίστου. Ο οποίο αυτό δεν το καταφέραμε. Πιέσαμε πολύ σαν εργαζόμενοι. Εχθές το μεσημέρι είχαν κάποιο διοικητικό έταχτο συμβούλιο για κάποιο έργο που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΚ στην Καλαμάτα, μεγάλου ύψους σε χρηματικό ποσό. Επειδή εμείς τους πιέζαμε και λέγαμε ότι τι θα γίνει με εμάς, αύριο θα είμαστε άνεργοι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, ο καθένας έχει ανάγκες. Αυτοί αποφασίσανε, βγήκαν εδώ στο δέντρο, κάνανε κάποιο συμβούλιο εν αγνία μας, μεταξύ τους, 5-6 άτομα. Το βράδυ εν αγνία μας ήρθανε, καθαρογράψανε την απόφαση του συμβουλίου, υποτίθεται, για να φύγει η απόφαση αυτή να πάει στο Υπουργείο γιατί τους έκαιγε. Εμείς είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν έχει έρθει κανείς εδώ να μας ενημερώσει τι θα γίνει με εμάς, με την τύχη μας, με τα παιδιά μας, με όλα αυτά. Ζητάμε από τους αρμόδιους, από τον Δήμαρχο, από όλους τους παράγοντες της Δημοτικής Αρχής να είναι δίπλα μας και να μας πούνε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι θα γίνει, ποια θα είναι η τύχη αύριο εμάς και των παιδιών μας. Αν παραμείνουμε στην υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία πάντα έχει ανάγκη, είμαστε πολύ λίγοι ακόμα. Και έστω και εμείς που είμαστε λίγοι για την υπηρεσία, για τον κόσμο, τους πολίτες έξω, για τις βλάβες, για όλα αυτά που πρέπει να κάνει μια υπηρεσία. Αυτά όλα τα έχουν απαξιώσει. Δεν μας λέει κανείς τίποτα. Αυτά είχα να πω και ο κόσμος να καταλάβει τον αγώνα που κάνουμε και να είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ πολύ.